Ολοκληρώθηκε νίκη η ανακριτική διαδικασία για τον προφυλακισμένο υποδιώμενο το γιατρό που έταζε φρούδες ελπίδες και φυσικά θύματά του ήταν ακόμη και νέοι και ανήλικα παιδιά. Πρόκειται για μια πολύκρωτη υπόθεση και έναν φάκελο ο οποίος ε, περιέχει στοιχεία για 12 ανθρωποκτονίες, 15 απόπειρες ανθρωποκτονίας όπως επίσης και κακουργηματική απάτη που ξεπερνά τις 860.000 ευρώ. Όμως καταπέλτης και αποκαλυπτικές είναι οι ατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες συνδέουν την δράση ε, του προφυλακισμένου αυτού με τους θανάτους όπως επίσης και με τη μείωση του προσδόκιμου της ζωής Υφού. ακόμη επίσης και ε, με ε, την επιδείνωση τη κατάσταση τη υγεία των ε, ασθενών του. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα από μια ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που λέει Σκοπό του είναι να χειρουργεί του ασθενεί δίθεν για να γίνουν περιπατητικοί, αφού πρώτα του έχει διακόψει τη θεραπεία. Οι μεν ασθενεί με κακοήθεια πεθαίνουν. Όσοι ασθενεί με νεοπλασία επέζησαν, έχει επηρεαστεί το προσδόκιμο επιβίωσή του και η ποιότητα τη ζωή του λόγω μεταστάσεων που εκδήλωσαν μετά τη διακοπή τη ιατρική θεραπεία από τον ίδιο. Ενώ αυτό που συγκλονίζει νίκη είναι ότι μέσα στα απορίσματα αναφέρεται για δολοφονική δράση με υποτιθέμενα θαυματουργικά κύτταρα εξ Αμερικής επίσης ενδοφλέβια χορήγηση βοτάνων με θολοβονική δράση Α, όπως και απαράδεκτη λιμοκτονία ε, των φερόμενων ως ε, ασθενών του και φυσικά σε μια προσπάθεια που να τους πείσει και ναι. να, για πλήρη ίαση και εκμεταλλευόμενο στην υποτροπή τους. Και το φόβο του θανάτου βεβαίω για ανθρώπου βαριά α, αρρώστους. Είδαμε και τι φωτογραφίε από τα Ματζούνια. Τότε τα είχε φέρει στο φω η έρευνα τη αστυνομία. Αδαμαντία, ευχαριστούμε. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση, μιλώντα στο Όπεν και την Αδαμαντία Λιόλιου, η ιατροδικαστή σε αυτή την υπόθεση, η κυρία Ουρανία Δημακόπουλου. Οδηγήθηκα σε 27 ατομικέ ιατροδικαστικέ εκθέσει και δύο επίσημε πραγματογνωμοσύνε οι οποίε συμπεράσματα και στε, ε, οι οποίες καταλήγουν σε συμπεράσματα και απαντούν σε ερωτήσει ανακριτή και Ο θάνατο των 12 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ανήλικων παιδιών, και η παρούσα κλινική κατάσταση των υπολείπων 15, συνδέεται τη οδός με, την, με το σύνολο εξολοκλήρου τη ποινική δικογραφία.